θα είναι η κυρία Ξενογεννοκοπούλου για θέματα εργασιακά, όπου θα συζητηθούν τα νέα νομοθετικά πλαίσια που είχαμε την τελευταία περίοδο, ιδιαίτερα το περασμένο Αύγουστο, όπου πραγματικά απλύτουν το χώρο της εργασίας, δυστυχώς. Και για άλλη μια φορά τα νοικοκυριά έρχονται να πληρώσουν τα σπασμένα, κυρία Δουλγεράκη. Σε πολύ δύσκολη θέση. Ποια είναι ή ποιες είναι οι επιπτώσεις, οι οικονομικές επιπτώσεις στην περίοδο της πανδημίας για τα νοικοκυριά και πώς καταγράφονται από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου? Εντάξει, εγώ θα ξεκινήσω από την έκθεση της Ελστάτ που πριν λίγο καιρό βγήκε, που δείχνει ότι το 6% έτσι, των οικογενειών, το 6% των Ελλήνων στη χώρα μας αντιμετώπισαν ακόμη και προβλήματα που είχαν να κάνουν με την τροφή. Δηλαδή πεινάσαν οι άνθρωποι, έτσι. Η κατάσταση σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Προερχόμαστε από μια περίοδο, μια δεκαετία σχεδόν από τα μνημονιακά χρόνια και ήρθε να προσθεθεί μετά και η πανδημία. Μια πανδημία που έφερε ακόμη πιο χαμηλά τις εργασιακές σχέσεις και τα εισοδήματα των εργαζομένων. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, το ξέρετε. Υπήρξαν κλάδοι ιδιαίτερα στον χώρο του τουρισμού εδώ πέρα στην Κρήτη που μείνανε χωρίς εργασία για πάρα πολύ καιρό. Εργάζονται υπό συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες, γιατί έχουμε πει η έλλειψη των ελεκτικών μηχανισμών δημιουργεί πολλές φορές συνθήκες ζούγκλας ουσιαστικά, μεσαίωνα, εργασιακού μεσαίωνα, που υπάρχουν περιπτώσεις που δουλεύουν, δηλώνονται τετράωρα, δουλεύουν 10 και 12 ώρες με μισθούς πείνας. Τα έχουμε ξαναπεί, κύριε Δουλγεράκη, και από την εκπομπή σας, και δυστυχώς πολλά νοικοκυριά αδυνατούν ακόμα και να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές τους ανάγκες. Οι δυσκολίες ανεβαίνουν, η ακρίβεια καλπάζει, ιδιαίτερα στους λογαριασμούς ρεύματος βλέπουμε ότι προχωρούν και δήμοι σε αυξήσεις του λογαριασμού του νερού και μια σειρά δημοτικών τελών. Βλέπουμε δηλαδή καλπάζει από τη μία η ακρίβεια και από την άλλη ότι είχαμε αυτό το περίφημο 2% της αύξησης του ελάχιστου μισθού. Όταν η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφέστατη, μιλάει για 809 ευρώ, αλλά δηλαδή δυστυχώς στην Ελλάδα εφαρμόζονται οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έλεγα έχουν να κάνουν με φοροεισπρακτικά μέτρα και όταν είναι κάτι προς όφελος των εργαζομένων σφυράμε αδιάφορα, να το πω έτσι, δυστυχώς, και δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της εκάστοτε κυβέρνηση. Τι σας δέει περισσότερο ο κόσμος ο οποίος πλήττεται, ερχόμενος στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου? Δουλειές καταρχήν, κυρία Δουλγεράκη, δουλειές αξιοπρέπειες, δουλειές να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς και αυτοί και οι οικογένειές τους και εννοείται καλύτερες συνθήκες εργασίας. Δυστυχώς, εκτός από τους μισθούς που έχουν πέσει τα τάρταρα, έχουμε και μεγάλη αύξηση στα εργατικά ατυχήματα, που δείχνει και εκεί ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση, σίγουρα όχι όλοι, αλλά κάποιοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση και δεν τηρούν ούτε τα στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας υγιεινής για τους εργαζόμενους τους. Πραγματικά η κατάσταση είναι δραματική, πρέπει να αλλάξει σε αυτή τη χώρα κάποια στιγμή κάτι, γιατί δεν μπορεί να κάποιοι να πλωτίζουν εις βάρος των πολλών. Δυστυχώς και παγκόσμια η κατάσταση είναι ανάλογη και βλέπουμε ότι το 1% του πληθυσμού έχει συγκεντρώσει σχεδόν όλο το πλούτο της γης. 147 οικογένειες, κάπου διάβαζα σήμερα σε μια τοπική εφημερίδα, ελέγχουν, λέει, όλη την παγκόσμια οικονομία. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή παγκόσμια, αλλά και ιδιαίτερα στη χώρα μας.